Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Φίλη, με συγχωρείτε. Να ανοίξει και το σύστημα εγγραφής των ομιλητών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολυνομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο της αναγκαίας θεσμικής μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση, την οποία βήμα-βήμα επιχειρήσαμε μέσα σε αντίξωες συνθήκες των μνημονίων, ανορθώνοντας το κύρος της δημόσιας εκπαίδευσης σε ανταπόκριση με τις αγωνίες και τις προσδοκίες των νέων παιδιών και των οικογενειών τους. Επιδιώξαμε συνενέσεις, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις κατανοητές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Το επιδιώξαμε με το πόρισμα της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, υπό την προεδρία του καθηγητή του κ. Αντώνη Λιάκου, καθώς και με τις επεξεργασίες της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με πρόεδρο τότε τον ίν υπουργό, τον κ. Γαβρόγλου. Γιατί πιστεύουμε ότι η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, που αποτελούν τον κορμό του κοινωνικού κράτους και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνίας, συγκροτούν αυτό που ονομάζεται κοινό καλό και πρέπει να το διαφυλάξουμε από τη στήρα κομματική αντιπαράθεση. Είδαμε προηγουμένως εικόνες φοβούμε μιας τέτοιας στήρας αντιπαράθεσης. Δεν κάνω πως δεν ακούω τις ενστάσεις για τη διαδικασία. Πολλές φορές διατυπώνονται βάσιμες ενστάσεις και συνήθως αυτό γίνεται. Αλλά πρέπει να πούμε ότι έχει ένα όριο αυτή η συχνή και επίμονη συζήτηση επί της διαδικασίας και το όριο αυτό είναι ότι πρέπει να μπαίνουμε κάποτε και στα ζητήματα ουσίας. Το πολυνομοσχέδιο ολοκληρώνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις ρυθμίσεις για τη συγκρότηση του ενιαίου χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Για την επιτυχία αυτών των αλλαγών χρειάζεται κλίμα κοινωνικής συνένεσης, χρειάζεται όμως και υλική στήριξη από την πολιτεία. Και καθώς προσπαθούμε να βγούμε από τη γενικότερη κρίση και τη λιτότητα σε ένα ξέφωτο ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην εκπαίδευση, ήδη προχωρούμε από φέτος σε μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση, 15.000 συνολικά αυτή την τριετία και από αυτούς 4.500 φέτος για πρώτη φορά μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργήσαμε 500 νέες θέσεις ΔΕΠ, 1.500 θέσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας, ενώ 300 θέσεις αποχωρούνται λόγω συνταξιοδότησης πανεπιστημιακών θα συμπληρώνονται κάθε χρόνο. Τέλος, λοιπόν, στην αποψήλωση των πανεπιστημίων από προσωπικό. Θυμίζω ότι η κυβέρνησή μας διέσωσε και την εκπαίδευση από τη χρεοκοπία, στην οποία την είχε καταδικάσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που στο μεσοπρόθεσμο του 2014 είχε προβλέψει 1 δις ευρώ λιγότερα χρήματα σε σχέση με αυτά που δώσαμε εμείς. Επίσης, για πρώτη φορά επί ΣΥΡΙΖΑ, οι δαπάνες για την έρευνα αυξήθηκαν φτάνοντας το 1% του ΑΕΠ. Και αυτές οι ανατροπές που συγκροτούν μια θετική προοπτική για την εκπαίδευση δεν θα ήταν δυνατές αν η οικονομία με τις μεγάλες θυσίες των Ελλήνων πολιτών δεν έβγαινε από τους σκληρούς μνημονιακούς καταναγκασμούς. Και ακόμη, αν η κυβέρνηση δεν είχε ως στρατηγική της επιλογή, ακόμη και μέσα στο σκοτάδι των μνημονίων, να διατηρεί ζωντανή την ελπίδα μέσα από την πρόοδο στην εκπαίδευση. Γιατί η δημοκρατική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση αποτελεί αναγκαίο όρο για να βγούμε από την κρίση, χωρίς να παραλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, με κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρωπιστική παιδεία, με ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, που θα ανταποκρίνεται στις μορφωτικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού, που στο επίκεντρό του θα έχει το σημερινό παιδί και έφηβο, την επωνομαζόμενη γενιά του ίντερνετ, που αναδεικνύει την ανάγκη ενός νέου τρόπου δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου και κοινωνικής ένταξης. Και όλα αυτά χτίζοντας ένα εκπαιδευτικό σύστημα συνδεδεμένο με την οικονομία και την αγορά εργασίας, αλλά όχι υποταγμένο σε μια αγοραία αντίληψη για την εκπαίδευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καρδιά του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση του λυκείου και ο περιορισμός του άγχους που στιγματίζει τη ζωή των σημερινών εφήβων στην προσπάθειά τους να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρώτον, ποιος αμφισβητεί ότι σήμερα το λύκειο και ειδικότερα η τρίτη λυκείου είναι απαξιωμένη στη συνείδηση των παιδιών, καθώς το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι σε μεγάλη απόσταση από τον κεντρικό στόχο των παιδιών η εισαγωγή στα ΑΕΗ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η σχολική καθημερινότητα της τρίτης λυκείου έχει μετατραπεί σε μια υποκρισία. Αυτό δεν αφορά την ηρωική προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Είναι ένα αντικειμενικό γεγονός που δυστυχώς
περιορίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Αυτή η υποκρισία καταρακώνει και το ηθικό πολλών εκπαιδευτικών, εφόσον νιώθουν ότι δεν μπορούν να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών με αυτά που η πολιτεία τους αναθέτει να διδάξουν. Άρα πρέπει να προσδώσουμε ουσιαστικό χαρακτήρα στην τρίτη λυκείου, γιατί εκτός των άλλων έχει δημιουργηθεί ένα ντόμινο που πλήττει όλες τις τάξεις του λυκείου και τη Δευτέρα, ακόμα και την πρώτη, όπου έχουμε πρώιμα φαινόμενα φροντιστηρίων. Δεύτερον, η Δευτέρα Λυκείου αντιμετωπίζεται από το νομοσχέδιο αποκλειστικά και μόνο ως τάξη γενικής παιδείας. Κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Καταργούνται τα μαθήματα κατεύθυνσης που παραπέμπουν στις μελλοντικές εξετάσεις εισαγωγής και συνεπώς οθούν τα παιδιά να μπουν στο κλίμα προετοιμασίας από νωρίς. Τρίτον, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής χωρίς τη συμμετοχή σε πανελλαδικά οργανωμένες εξετάσεις, με μόνη προϋπόθεση τη λήψη του απολυτηρίου σε ορισμένες σχολές, που είναι ένα πρώτο βήμα για τη μελλοντική επέκταση αυτής της δυνατότητας. Έχει σημασία επίσης ότι αυτό το μέτρο βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με την καθιέρωση της ελεύθερης πρόσβασης των αποφύτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε διεθνείς δομές των ΑΕΗ. Τέταρτον, η τρίτη λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα που όλα έχουν σημασία τόσο για το απολυτήριο όσο για τη διαδικασία εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν υπάρχει μάθημα μειωμένου ενδιαφέροντος. Βέβαια, χωρίς να εξηγείται και μάλιστα χωρίς παιδαγωγικά επιχειρήματα, διατηρείται το μάθημα των θρησκευτικών στην τρίτη λυκείου, αλλά αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Επί τη ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω, με τους τίτλους σπουδών όπου διατηρείται το θρήσκευμα, τι πρόκειται να κάνετε? Όλοι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν στις ταυτότητές τους θρήσκευμα. Τα παιδιά μας, γιατί πρέπει να έχουν θρήσκευμα στους τίτλους σπουδών, κύριε Υπουργέ? Πέμπτον, όχι από φέτος, αλλά από τη νέα χρονιά, θα λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή στα ΑΕΗ και ο βαθμός του απολυτηρίου, αφού εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη στην αντικειμενικότητά του. Έκτον, τα μαθήματα στην τρίτη λυκείου θα διδάσκονται 6 ώρες την εβδομάδα, χωρίς να πολλαπλασιαστεί υπερβολικά η ύλη, με στόχο να υπάρχει άνεση χρόνου κατά τη διδασκαλία. Εντός του ορολογίου προγράμματος της τρίτης λυκείου προβλέπεται επίσης ξεχωριστός χρόνος συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών για ευάνθηση, επίλυση απορριών και εξάσκηση. Είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός. Πιστεύουμε ότι με τη νέα τρίτη λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΗ, αφενός αποδίδουμε τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα στο Λύκειο και αφετέρου ανακουφίζονται τα νοικοκυριά από την οικονομική αιμορραγία των φροντιστηρίων, που συνολικά υπολογίζεται σε 2 δις ευρώ ετησίως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε την κριτική ότι με το νέο Λύκειο υποβαθμίζεται η γενική παιδεία. Πρόκειται για παρεξήγηση ή και για σκόπιμη παραποίηση των προτάσεών μας. Πρώτα απ' όλα, η υποβάθμιση της γενικής παιδείας συντελείται σήμερα στο Λύκειο με την πλήρη φροντιστηριοποίηση εκτός εκπαίδευσης συνολικά του Λυκείου. Δεύτερον, υπάρχει επίσης η διεθνής εμπειρία σύμφωνα με την οποία τα μαθήματα της τελευταίας τάξης ταυτίζονται με τα μαθήματα των εξετάσεων, απολυτηρίων ή εισαγωγικών. Ας το μελετήσουμε. Τρίτον, σε αυτό το σύστημα των εξάωρων μαθημάτων, το νομοσχέδιο προβλέπει ως εξεταζόμενο, άρα μη υποτιμημένο μάθημα, εξάωρο μάθημα ελληνικής γλώσσας, που ως γνωστόν είναι μάθημα που προσεγγίζονται θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, πολιτισμικού και επικαιρότητας και ταυτότητας για τα νέα παιδιά. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να πάει σε μια οποιαδήποτε σχολή, ιατρική, πολυτεχνείο, είναι υποχρεωμένος να πάρει 6 ώρες νέα ελληνικά και γλώσσα. Αυτό είναι μια πραγματική αναβάθμιση και όχι στα λόγια της γενικής παιδείας του Λυκείου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνολικά. Όταν αναφερόμαστε στη γενική παιδεία, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν όλα ή πολλά επίπεδα. Γενική παιδεία είναι η παιδεία που καλύπτει τους πολλαπλούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Με αυτή την έννοια, έχει μεγάλη σημασία η διδασκαλία διαφόρων ειδών γραμματισμών και γνώσεων σε διάφορα αντικείμενα που συμβάλλουν στη δημιουργία δημοκρατικών και ενεργών πολιτών, δηλαδή η καλλιέργεια αξιών και στάσεων που εμπνέονται από τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας και της οικολογίας. Οι παιδαγωγικοί παράγοντες γνωρίζουν επίσης ότι το βίωμα είναι αποτελεσματικότερο από χίλιες διαλέξεις. Και με την έννοια αυτή, η γενική παιδεία είναι επίσης η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων οριζόντιων που αφορούν όλους τους τομείς της γνώσης αλλά και της ζωής. Μένουν πολλά πράγματα για το σχολείο που σχεδιάζουμε, όπως είναι ο συστηματικός και επαγγελματικός προσανατολισμός, η εκπαίδευση σε ορισμένα θέματα ακόμη και των γονιών και των τοπικών φορέων,
η ανανέωση του θεσμού των μασιτικών κοινοτήτων ως ένα κύτταρο δημοκρατικής συμμετοχής σε μια περίοδο που καλπάζει ο ατομισμός, η αντιπολιτική και η ακροδεξιά μισαροδοξία, που ειδικά πρόσφατα είδαμε ότι αποπειράται να διεισδύσει μέσα στα σχολεία και να διαστρέψει το γνήσιο πατριωτικό αίσθημα των παιδιών σε εθνικιστικό μίσος και ξενοφοβία. Το κεντρικό όμως στίχημα για το σχολείο της γενικής παιδείας είναι ο εξυγχρονισμός προγραμμάτων σπουδών και βιβλίων, με την καθιέρωση μεθόδων διδασκαλίας που δίνουν ενεργό ρόλο στους μαθητές, η αξιολόγηση βασισμένη περισσότερο σε συνθετικές και δημιουργικές εργασίες, δηλαδή αξιολόγηση περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική. Αυτό το σχολείο εμείς σχεδιάζουμε και θέλουμε βήμα-βήμα από τώρα, χωρίς να χάνουμε χρόνο, με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τις άλλες διατάξεις, κρατώ τη συνένεση με κάποιες επιφυλάξεις των περισσότερων πανεπιστημιακών φορέων για τις συνέργειες πανεπιστημίων και ΤΕΗ. Την πρόταση του ΤΕΗ για την αναβάθμιση των τμήματων μηχανικών με τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων του στην αρμόδια επιτροπή που έκανε δεκτή ο κ. Υπουργός. Επισημαίνω ότι το προτινόμενο νέο σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, που είναι θετικό, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους 18.000 σημερινούς σπουδαστές των κολεγίων. Μια λύση, να συζητηθεί με διάλογο, είναι ίσως η μεταβατική λειτουργία του ΣΑΕΠ μέχρι το 2022, οπότε ολοκληρώνεται ο κύκλος φίτησης των νυν σπουδαστών. Από το νομοσχέδιο λείπουν διατάξεις για τους ΕΔΥΠ. Πρόκειται για περίπου 1.000 εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, που όλοι έχουν διδακτορικό και ορισμένη εντολή διδασκαλίας, αλλά δεν τους αναγνωρίζεται αυτή η προσφορά τους. Αυτή η αδικία προκαλεί μια καταστασία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν 2,5 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2016, είχαμε στη Βουλή τη μοναδική μέχρι στιγμής συζήτηση προημερησίας διατάξεως για την παιδεία. Ήδη από το Μάιο του 2016, ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει με την κατάργηση του ολοήμερου σχολείου, ενώ ο φιλικός προς τη Νέα Δημοκρατία τύπος προέβλεπε ότι η κυβέρνηση θα κλείσει χιλιάδες τμήματα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Βεβαίως, κανένας από τους κασανδρισμούς του κ. Μητσοτάκη δεν επιβεβαιώθηκε. Επρόκειτο για αντιπολιτευτικούς πλήνθους και κέραμους ατάκτως ερημένους. Τι έγινε τότε λοιπόν? Αντί για το προαναγγελθέν χάος, η κανονικότητα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, όλα τα σχολεία παντού λειτουργήσαν κανονικά, από την πρώτη μέρα, με το απαραίτητο προσωπικό και τα βιβλία τους. Αντί για ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό, η πιο ανίκανη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, όπως ο κ. Μητσοτάκης αρέσκεται να τη χαρακτηρίζει, πήρε άριστα. Ένα μεγάλο επίτευγμα που έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά δεν ήταν. Έγινε όμως γιατί επαναλήφθηκε και πέρσι και πρόπερσι από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου και έτσι τώρα πια μπορούμε να μιλάμε για μια εμπεδωμένη κανονικότητα. Γι' αυτό προειδοποιούμε τους μαθητές και τους γονείς. Αν θέλετε την κανονικότητα, αλλά και ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο της γνώσης και της δημοκρατικής ισότητας, μην επιτρέψετε την παλινόρθωση του καθεστώτος του αυταρχισμού, των μειωμένων προϋπολογισμών για την παιδεία, της αδιοριστίας με την κατάργηση του κανόνα ένας φεύγει, ένας έρχεται που πέτυχε η κυβέρνησή μας και την αντικατάστασή του από τον κανόνα πέντε φεύγουν, ένας έρχεται που το ικανότερο της Τρόικας έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία. Μην επιτρέπετε στη Νέα Δημοκρατία να κάνει πράξη και στην εκπαίδευση την αντιδραστική νεοφιλελεύθερη αντίληψή της υπέρ των σχολείων των λίγων, των σχολείων των αριστοκρατικών ελίτ, απέναντι στο δημόσιο σχολείο, των σχολείων των πολλών που εμείς υπερασπιζόμαστε. Την αντίληψή της υπέρ των ανισοτήτων ως φυσική επιλογή, τη μετατροπή των μαθητών σε πελάτες για σχολεία, επιχειρήσεις που στην νεοφιλελεύθερο λεξιλόγιο μετονομάζονται σε παρόχους εκπαιδευτικών δεξιοτήτων. Είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος στο 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τους μαθητές πελάτες και συνεπώς τη μόρφωση εμπόρευμα. Χτυπάτε πολύ λάθος πόρτα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όταν εξαντλείτε την εφευρετικότητα του προγράμματός σας για την παιδεία στο πώς θα εμφυτεύετε στο μυαλό των παιδιών ως υπέρτατη αξία την ιδέα ότι η κοινωνία θα αποτελείται πάντα από αφεντικά και υποτακτικούς, από πατρίκιους και πληβίους, από αρίστους εισαγωγικά και αποτυχημένους. Γι' αυτό, αν σας δίνονταν η ευκαιρία να βάζετε τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας ακόμη και από τον βρεφονομιακό σταθμό, γιατί αυτή η έννοια ή μάλλον η κοινωνική ταξική θέση που εκφράζεται για εσάς είναι υπέρτατη κοινωνική αξία. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, εξίσωση προς τα κάτω, αλλά και το αντίθετο της αριστείας είναι να μην έχει γίνει πράξη στα χρόνια των παχιών αγελάδων η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, την οποία εμείς εφαρμόζουμε στην πράξη από φέτος. Να λειτουργούν δύο ή και περισσότεροι τύποι νηπιαγωγείων και δημοτικών αντί του ενός ενιαίου τύπου που εμείς θεσμοθετήσαμε, γενικεύοντας μάλιστα το θεσμό του ολοήμερου σχολείου. Να υποβάλλονται οι μαθητές γυμνασίου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα και να μην υπάρχει πρόσθετη διδακτική στήριξη, η οποία επανέρχεται.
Να μην έχει γίνει τόσα χρόνια επανεξέταση, εξυγχρονισμός και προσαρμογή των σχολικών βιβλίων, κάτι που γίνεται επί των ημερών μας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Να έχει το μάθημα των θρησκευτικών ομολογιακό δογματικό χαρακτήρα και να μην εφαρμόζονται τα νέα προγράμματα των θρησκευτικών που εμείς καθιερώσαμε και πλέον διδάσκονται κανονικά, άσχετα από τις αντιδράσεις που ξεσηκώθηκαν από τους γνωστούς κύκλους. Κάτι που πρέπει να γίνει με τόλμη και στο μάθημα της ιστορίας, όπου ήδη έχει εκπονηθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών για όλες τις τάξεις. Να μην υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, που εμείς προβλέψαμε και τοποθετήσαμε φέτος αναομάδες σχολείων σε περίπου 1.200 δημοτικά. Να μην υπάρχει θεματική εβδομάδα. Να μην υπάρχει δηλαδή άνοιγμα του σχολείου στους σύγχρονους προβληματισμούς και αναζητήσεις για διεξόδους από πιεστικά προβλήματα των νέων, όπως οι εξαρτήσεις, οι καταθλίψεις, η έλλειψη νοήματος, το bullying και τα προβλήματα μιας γενιάς χαμένης πολλές φορές στον πλασματικό κόσμο του ίντερνετ και των social media. Να θεωρούνται σχολεία ενός κατώτερου Θεού, τα σχολεία της ειδικής αγωγής, τα σχολεία που κατά γενική ομολογία στήριξε όσο τίποτε άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδρύοντας 40 νέα σχολεία και 570 τμήματα ένταξης και διπλασιάζοντας τη στελέχωσή τους με χιλιάδες τοποθετήσεις αναπληρωτών και επιστημονικού βοηθητικού προσωπικού. Να είναι τα ΕΠΑΛ η πίσω αυλή της εκπαίδευσης και όχι το αναβαθμισμένο ΕΠΑΛ που εμείς δημιουργήσαμε πριν με τον συνάδελφο τον κύριο Βαξεβανάκη και τώρα με τον συνάδελφο την κυρία Τζούφη. Με πλούσιο πρόγραμμα, με μαθητεία για πρώτη φορά στις επιχειρήσεις και με κίνητρα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και στα διετή προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης των πανεπιστημίων. Να ταυτίζεις τα πρότυπα και τα πειραματικά και να αδυνατείς να κατανοήσεις ότι ο πειραματισμός προϋποθέτει διαφοροποιημένο επίπεδο μαθητών και όχι εκπαίδευση αλόγων κούρσας, και όταν αυτό το επισημαίνει ο Μπαλτάς, τον διασύρεις με την άθλια ρετσινιά περί αριστείας. Να μην έχεις κάνει καμιά προετοιμασία για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, κάτι που έκανε αυτή η κυβέρνηση από το μηδέν, όταν η ακροδεξιά, αλλά και δικοί σας αυτοδιοικητικοί παράγοντες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ύψαναν ωραιόκαστρα και τείχη αποκλεισμού, ρατσισμού και μισαροδοξίας. Να μην έχει δοθεί από την ημερών σας ούτε ένα σχολικό γεύμα σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών και να λιδωρούνται όσοι κατήγγειλαν υποσιτισμό παιδιών στα χρόνια της κρίσης. Να το κάνει και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ σε 954 δημοτικά σχολεία, σε πάνω από 150.000 παιδιά. Και όταν με την ψήφο του ελληνικού λαού το φθινόπωρο ξαναγίνουμε κυβέρνηση, θα το επεκτείνουμε σε 500.000 παιδιά. Να έχεις μειώσει 34% τον προπολογισμό της εκπαίδευσης την πενταετία 2010-2014 και να προβλέπει, όπως προβλέπει όμως το μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης Σαμάρα Βενιζέλου. Και άλλη μείωση, 1 δις λιγότερο για την παιδεία για το 2018, το 2019 και τα επόμενα χρόνια. Από αυτά που δίνει σήμερα η κυβέρνησή μας, για να μπορείς να υπόσχεσαι φοροελαφρύνσεις και δωράκια στους πλούσιους φίλους σου, στους ολιγάρχες και στους μεγαλοϊδιοκτήτες. Να τάσεσαι χωρίς προσχήματα στο πλευρό των ιδιωκτών ιδιωτών σχολείων και φροντιστηρίων, να καταργήσεις από των ημερών σου κάθε έλεγχο της πολιτείας στα σχολεία αυτά και να διαμορφώνεις εργασιακές σχέσεις ζούγκλας στα ιδιωτικά σχολεία και στα φροντιστήρια, κάτι που εμείς ανατρέψαμε μαζί με το κίνημα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της ΟΙΕΛΕ, επαναφέροντας στο Υπουργείο Παιδείας την εποπτεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Να προπαγανδίζεις το όνομα μιας δίθεν ελεύθερης γονεϊκής επιλογής τα κουπόνια στην εκπαίδευση, δηλαδή τη χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα των ιδιωτικών σχολείων και τη διαμόρφωση και στο δημόσιο τομέα σχολείων πολλών ταχυτήτων, με τα καλά να επιβραβεύονται και τα κακά να τιμωρούνται με υποχρηματοδότηση και περικοπή προσωπικού. Και με τους δύσμους γονείς να παίζουν λότο και να προσπαθούν να βρουν θέση για το παιδί τους, όχι στη γειτονιά τους όπως σήμερα, αλλά στα θεωρούμενα σχολεία των αρίστων. Να αναβαθμίζεται η θέση των πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις και εσύ να καταγγέλεις και να δυσφημίσεις το δημόσιο πανεπιστήμιο ως άντρο βίας, παρανομίας και διακίνησης ναρκωτικών. Ακούσαμε και χθες τον κύριο Μητσοτάκη, μεγεθύνοντας υπαρκτά προβλήματα και παθογένειες. Να αποκρύπτεις τα στοιχεία, π.χ. την έρευνα του ΠΑΜΑΚ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που έδειξε ότι τα περιστατικά ανομία στα πανεπιστήμια επί των ημερών μας, επί των δικών σας ημερών και με καταργημένο το άσυλο, ήταν περισσότερα από αυτά επί της δικής μας κυβέρνησης με το άσυλο να έχει επανέλθει. Ενδεικτικά, με τα στοιχεία της έρευνας του ΠΑΜΑΧ, είχαμε 96 περιστατικά βίας το 2012, 39 το 2013, 77 το 2014. Και μετά επί ΣΥΡΙΖΑ, μια σαφής μείωση παρά την επαναφορά του ασύλου, 31 το 2015, 31 το 2016, 46 το 2017. Να έχεις συρρυκνώσει τον πολιτικό σου λόγο στην εκπαίδευση σε ένα στόχο, σε μια επιδίωξη. Να μετατραπούν τα υποβαθμισμένα κολέγια της Κάνιγκος και των Βορείων Προαστίων σε πανεπιστήμια χωρίς καμιά ακαδημαϊκή προϋπόθεση. Πανεπιστήμια κατεφημισμών. Περιμεταλλικιακών η ΕΚ πρόκειται στον πάτο των διεθνών κατατάξεων.
Η αναγνώρισή τους και η αναγόρευσή τους σε πανεπιστήμια είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος σε ρόλο ατζέντη συμφερόντων μάχεται να τους εξασφαλίσει πελατεία. Αυτό και μόνο βρίσκεται πίσω από την επίθεση της Νέας Δημοκρατίας στο άρθρο 16 και στην ιδεοληψία περί ιδιωτικών ΑΕΗ. Αντίθετο στην αριστεία είναι ακόμη να μην έχεις κάνει τίποτα για τη φυγή εγκεφάλων και αντί να λες μπράβο, να επιτίθεται στο φωτάκι που έστησε το ΕΛΔΙΚ, το ΕΛΙΔΕΚ, με χρηματοδότηση 270 εκατομμύρια και με τα προγράμματα που δίνουν μαζί με το ΙΚΙ υποτροφίες σε χιλιάδες διδάκτορες και τους μεταδιδάκτορες για να μείνουν και να δημιουργήσουν στη χώρα μας. Να μένεις στα λόγια και να μην έχεις πράξει τίποτα για την ενίσχυση της καινοτόμου και επιχειρηματικότητας, ενώ τώρα έχουμε τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με 500 εκατομμύρια, το πρόγραμμα Ερευνό Δημιουργό Καινοτόμο με 360 εκατομμύρια, 685 ερευνητικά έργα, 4.400 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, την ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών για τη δημιουργία startup επιχειρήσεων. Θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες και να απαριθμίσω το σύνολο του έργου σας στην εκπαίδευση. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, καταθέτω στα πρακτικά ένα κατάλογο με 192 δράσεις, οι οποίες είναι το δικό μας έργο για την εκπαίδευση στον αντίποδο της δικής σας πρακτικής. Παρακαλώ για τα πρακτικά. Και ρωτώ και τον κύριο Μητσοτάκη και την παρισταμένη την κυρία Κεραμέως. Τι από αυτά θα καταργήσετε αν κάποιο θαύμα σας φέρει κάποτε στην εξουσία? Γιατί πολλάκις ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα καταργήσει συνολικά τους νόμους του Μπαλντά, του Φίλη και του Γαβρόβλου. Δηλαδή, όλα τα παραπάνω που ανέφερα ή κάποια από αυτά και τις 192 αλλαγές ή ορισμένες από αυτές, θέλαμε μία απάντηση και όχι μία στήρα διαδικαστική αντιπαράθεση. Όχι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι καταστροφολογία και fake news και να επιστρατεύσετε, δεν θα σβήσετε από τη συνείδηση του ελληνικού λαού μια αναλήθεια. Όλη αυτή η κυβέρνηση, μέσα σε πολύ δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, παρουσίασε ένα πολύ σημαντικό έργο στον χώρο της εκπαίδευσης την τετραετία που πέρασε. Όχι μόνο κράτησε την εκπαίδευση όρθια, αλλά την όπλησε με νέες κατακτήσεις και δυνατότητες και ξεδίπλωσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων, τομών και μεταρρυθμίσεων που άλλαξαν κυριολεκτικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Από την προσχολική αγωγή μέχρι την έρευνα. Από τον υπηαγωγείο μέχρι το λύκειο και την ενότητα εκπαίδευση που συζητάμε σήμερα. Από κάτω προς τα πάνω. Με σχέδιο, τόλμη και όραμα, το σχολείο της ποιότητας και της ισότητας. Και αυτό το έργο μπορεί να προχωρήσει με νέα ορμή στη νέα τετραετία αριστερής προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτή την ορμή προδιαγράφει και το συζητούμενο πολυνομοσχέδιο. Αυτή την ορμή θα ενισχύσει αποφασιστικά με την ψήφο του ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου, δίνοντας την νίκη και την πρώτη θέση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω σε αυτή την αποφασιστικότητα θα χτίσουμε ακόμη μια σταθερά, πιο σταθερά, μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων και αλλαγών την επόμενη τετραετία. Στην εκπαίδευση, στο κοινωνικό κράτος, στην οικονομία, παντού όπου ζουν και δημιουργούν οι Έλληνες πολίτες, οι άνθρωποι της δουλειάς και τα νιάτα της πατρίδας μας. Για την Ελλάδα που μας αξίζει, για την Ελλάδα των πολλών, για την Ευρώπη των λαών. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μέχρι να έρθει στο βήμα η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Νίκη Χεραμέως, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέρωσης Βενιζέλος, 43 μαθήτριες και μαθητές και 7 συνοδοί εκπαιδευτικοί από τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Θεσσαλονίκης. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Παρακαλώ, κυρία Κεραμέως, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σήμερα να εστιάσω στις 6 αλήθειες